συνειδητοποιήθηκε η ομοσπονδιακή θεροφυλακή της κυνηγητικής ομοσπονδίας Μακεδονίας Τράκης από κυνηγό που είχε πάει για κυνήγι πουλιών, ότι βρήκε μία αρκούδα νεκρή σε ένα σημείο εκεί. Αμέσως ειδοποιήθηκε και το δασαρχείο. Έστρεψε μετά από λίγη ώρα ο θηροφύλακας της κυνηγητικής ομοσπονδίας στην περιοχή, διαπίστωσε ότι πρόκειται για μία αρκούδα νεκρή και κατόπιν ένα κλιμάκιο από τη δασική υπηρεσία και από την κτηνιατρική πήγανε, έτσι ώστε και ο κτηνίατρος να γνωματεύσει την αιτία του θανάτου και να διαχειριστούν το περιστατικό σύμφωνα με τα όσα ορίζει η δασική νομοθεσία. Πρόκειται για ένα περιστατικό απολύτως καταδικαστέο από την κυνηγητική ομοσπονδία Μακεδονίας Τράκης, για αυτό το λόγο δόθηκαν και σαφείς οδηγίες έτσι ώστε να γίνει μία μήνυση κατά γνώστων για το περιστατικό αυτό και να συλλεχθούν όσες περισσότερες πληροφορίες γίνεται για να καταδικαστεί και ο δράστης. Φαίνεται ότι οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι μιλάμε για ένα ζώο το οποίο βλήθηκε από κυνηγητικό όπλο. Από πυροβόλο όπλο. Όχι κυνηγητικό, από πυροβόλο όπλο. Από πυροβόλο όπλο. Ναι, είχε μία... είχε χτυπηθεί από μία σφαίρα κάτω από τον μπροστινό πόδι, κάτω από τη μασχάλη. Δεν ξέρουμε αν ο θάνατος επήλθε από αυτό, αλλά αυτό είναι μια δευτερεύουσα πληροφορία, δηλαδή εννοώ ιατροδικαστικά να το συζητήσει κάποιος αυτό. Αλλά η ουσία είναι ότι πρόκειται για μια παράνομη ενέργεια όπως και να έχει, απολύτως καταδικαστέα, που ελπίζουμε να μην υπάρξει αντίστοιχο περιστατικό στο μέλλον. Ήταν ένα θηλυκό ζώο μεγάλο σε ηλικία. Μεγάλο σε ηλικία, πάνω από 150 κιλά κατά δήλωση του υπαλλήλου μας. Αλλά η δασική υπηρεσία επέλεξε αμέσως να γίνει και η ταφή και για λόγους υγειονομικούς δημόσιας υγείας, διότι το ζώο ήταν νεκρό εδώ και πάρα πολλές ημέρες, ίσως και περισσότερες από 10 σύμφωνα με την άποψη του κτηνιάτρου. Φαντάζομαι το μήνυμα που στέλνετε είναι ότι είναι καταδικαστέο και ότι δεν πρέπει οι κυνηγοί να μπαίνουν σε αυτή τη λογική. Ναι, καταρχήν δεν ξέρουμε ήταν ο οπλοφόρος, δηλαδή και υπόνοι ότι μπορεί να έχει οποιαδήποτε ιδιότητα ως δραστηριότητα αναψυχής, δεν μπορεί να πάει ούτε στον κυνηγό της κανέναν άλλον. Mm-hmm. Η ουσία είναι ότι είναι περιστατικό καταδικαστέο και γι' αυτό τον λόγο και η κυνηγητική ομοσπονδία συμμετέχει σε κοινές ομάδες εργασίας για την αρμονική συνύπαρξη των μεγάλων σαρκοφάγων με την κοινωνία. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει και αν μια αρκούδα δημιουργήσει θέμα, υπάρχει η ενεργοποίηση από τη δασική υπηρεσία της ομάδας άμεσης παρέμβασης.